Χαίρετες συγχυσιστές, ελπίζω όλοι να είστε καλά. Λοιπόν, στο σημερινό βίντεο θα δούμε ένα σαπούνι και συγκεκριμένα ένα σετ. Από τη στιγμή που έχω ένα σετ στα χέρια μου θα το δοκιμάσω μαζί με το aftershave του. Δεν θα δούμε το spike σήμερα. Γενικά έχω πει στον εαυτό μου ότι από τη στιγμή που μου δίνεται η ευκαιρία να δοκιμάσω ένα σετ, δεν υπάρχει λόγος να το τεστάρω, να δω το πώς save του και τα λοιπά. Από τη στιγμή που αν μ' αρέσει θα το πάρω ως set. Westman, Utopia, Tobacco, Wood και Benzoin. Και ναι παιδιά, παίζει να είναι η πρώτη φορά που βλέπω την νότα Tobacco να γράφεται πάνω σε ένα σαπούνι, σε ένα προϊόν παραδοσιακού ξερίσματος και να μυρίζει όντως Tobacco. Πραγματικά πάρα πολύ ωραίο χειμωνιάτικο άρωμα. Πάρα πολύ ωραίο άρωμα, μου αρέσει πάρα πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον φίλο και συγχειριστή, τον Ρένο, για την ευκαιρία που μου δίνει να χρησιμοποιήσω το set αυτό. Όπως βλέπετε, έχουμε και το aftershave εδώ πέρα. Πάλι άρωμα τρομερό. Και εδώ είναι που μυρίζει full το ταμπάκο. Full. Γενικά δεν έχω παράπονο με την ένταση του αρώματος. Έχω ακούσει από άλλους συγχειριστές έτσι που έχουν μυρίσει κάποια άλλα αρώματα ότι είναι λίγο ήπιο, χαλαρό το αρώμα, αλλά εδώ μιλάμε για αρκετή ένταση. Ελπίζω να μην με κάψει μόνο, αν και έχω καιρό να με κάψει έτσι κάποιο σαπούνι aftershave. Μηχανή Menrock, φορτωμένη με μια στα Superior Platinum στην δεύτερη της χρήση. Και πινελάρα, η μία και η μοναδική Simon Gunners Club 2 Band Cherrywood με ένα μπότι φύσανο που έχει γίνει ρινότα από τον Ανδρέα Ντοτσιρόνι. Γενιά τριών ημερών, ήθελα να το κάνω χθες το βίντεο αλλά δεν τα κατάφερα, οπότε τριών ημερών, Menrock, μια χαρά εικόνα θα πάρουμε από το σαπούνι. Πάω να φορτώσω το σαπούνι και πιστεύω για το face lathering. Έχουμε φορτωμένο το σαπούνι και φύγαμε για το face lathering. Γενικά έχω... Περιμένω πολλά από αυτό το σαπούνι, δεν ξέρω. Έτσι μου έχει κάτσει στο μυαλό. Στο παρελθόν μου έχει κάτσει το αντίθετο και καλά να μην περιμένω πολλά από το σαπούνι και τελικά να είναι πολύ καλό και είναι πάρα πολύ ευχάριστο όταν γίνεται αυτό. Το άρωμα, παιδιά, είναι απίστευτο. Φουλ χειμωνιάτικο, μέσα στον κατακανό καιρό. Κάτι δεν μου αρέσει όμως με τον αφρό, δεν ξέρω τι είναι. Δείχνει να μην παίρνει τόσο καλά το νερό, δεν μπορώ να καταλάβω τι. Ούτε είναι μαλακό στο πρόσωπο. Εντάξει, δεν βλέπω να έχει εγκλωβιστεί σαπούνι μέσα, μια χαρά έχω φορτώσει. Αυτό το λέω στην περίπτωση τώρα που έχω φορτώσει παραπάνω, αλλά... Κάτι περίεργο γίνεται, δεν ξέρω, πρώτη φορά το συναντάω. Δεν θα του βάλω άλλο νερό.
Ούτε νομίζω ότι το έχω πνίξει. Όχι. Ναι, αλλά δείχνει, αλλά κάπως το αισθάνομαι περίεργα. Όχι ότι με καίει κάτι τέτοιο, η αίσθησή του. Τα συστατικά κλασικά θα τα έχω γραμμένα στην περιγραφή. Ωραία. Εδώ είναι ο αφρός. Γενικά καλά δείχνει. Αλλά περίεργη αίσθηση. Αχ, τι αρώματα είναι αυτή. Δεν είναι όμως για αυτόν τον καιρό. Δεν είναι για αυτόν τον καιρό. Φύγαμε πρώτο περάσμα. Τέλος πρώτου περάσματος, επιστρέφω για το δεύτερο. Δεύτερη προσθήκη αφρού. Οκ, τώρα το νιώθω τον αφρό να είναι μαλακός, αλλά δεν ξέρω γιατί. Δεν είναι ότι ξύρισουμε πρώτη φορά με τριών ημερών και 9. Αφρομπόλικο έχω, ενυδατωμένος είναι. Επίσης, κάτι που έχω διαβάσει από εδώ και από εκεί, στην ομάδα το βλέπω τους wet-shaving lovers, σε διάφορα σχόλια, σε διάφορα κανάλια. Εγώ, παιδιά, είμαι ένα κανάλι. Πόσο πάει τώρα, ένας χρόνος, δεν θυμάμαι, 1,5-2, έχω χάσει το μέτρημα. Δεύτερο πέρασμα. Το οποίο δοκιμάζει πράγματα, κάνει review. Προφανώς ότι λέω για μένα, δεν είναι μπηχτή για άλλο κανάλι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Αλλά δεν παίρνω πράγματα από μαγαζιά. Δεν μου δίνουν πράγματα μαγαζιά. Προϊόντα. Αν ποτέ γίνει αυτό, θα ενημερώνω κάθε φορά. Βέβαια δεν νομίζω να γίνει, γιατί πέραν το ότι δεν είναι τόσο μεγάλο το wet shaving στην Ελλάδα όσο νομίζουμε, εγώ το ότι θα μου δίνει κάποιος κάτι για να παρουσιάσω και για να κάνω review, δεν σημαίνει ότι θα λέω καλά λόγια, ντε και καλά, επειδή μου το δώσανε τζάμπα.
Αυτό ήθελα να ξεκαθαρίσω. Κατά τα άλλα, ό,τι πάρουμε εμείς, που γενικά τώρα με τις αγορές έχω πατήσει φρένο, πολύ επιλεκτικά παίρνω κάτι. Ή ότι μας δώσει κανένα φιλαράκι για δοκιμή. Ξεπλένομαι και πιστεύω για το τρίτο και τελευταίο πέρασμα. Και επειδή δεν υπάρχει λόγος να κρυβόμαστε, έκανα ένα 5 δευτερόλεπτα φόρτωμα από το pack, γιατί δεν ξέρω έτσι να το δοκιμάσω. Ήδη έχω αποφασίσει ότι πριν να ανέβει το βίντεο αυτό, εννοείται, θα κάνω και άλλες δοκιμές με το σαπούνι. Λίγο νεράκι στις άκρες, ίσα ίσα. Και πάμε τώρα για το τρίτο πέρασμα. Πω από το άρωμα. Να το δώσουμε λίγο νεράκι. Να κάνω δεύτερο face lathering. Πολύ ωραίος αφρός γυαλιστερός, τώρα είναι, το νιώθω πολύ μαλακό, τι να πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω γιατί ένιωσα αυτά που ένιωσα στο πρώτο πέρασμα. Για να δούμε. Δείτε να το πνίξα στο νερό. Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Θα το ξαναδούμε. Θα το ξαναδώ off camera με 2 ημερών γενιά. Γιατί πραγματικά και γενικά αυτό κάνω, παιδιά. Οπότε δεν μου κάθεται κάτι ακόμα και μα δεν το αναφέρω στο βίντεο. Πάω μετά ξανά πίσω και το δοκιμάζω. Και άμα αλλάξει κάτι, μπορεί να ξανακάνω βίντεο, να γράψω κάποιο σχόλιο κάτω από το βίντεο, να το καρφιτσώσω. Αυτό. Τρίτο και τελευταίο πέρασμα. Γενικά από τα 2 προηγούμενα περάσματα, αυτό το τρίτο είναι το καλύτερο, οπότε κάτι παίχτηκε, παιδιά. Κάτι παίχτηκε, αλλά δεν θέλω να... να το διαγράψω το βίντεο, γιατί μου αρέσει να δείχνω αυτά που γίνονται όντως. Τρομερή μεταξυριστική ολισθηρότητα. Πω! Δεν υπάρχει. Τρομερό πράγμα, παιδιά. Το σαπούνι θα ξαναδοκιμαστεί και όταν θα ανέβει το βίντεο αυτό, κοιτάξτε από κάτω. Κοιτάξτε από κάτω, θα έχω χαρφιτσώσει το δεύτερο review που θα κάνω, που θα είναι με 2 ημερών γενικά.
Γιατί το κατάλαβα από την αρχή ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Δεν μου ξανατύχει αυτό το πράγμα. Τόσα σαπούνια έχουμε δοκιμάσει. Πάρα πολύ ωραία. Ξεπλένουμε και πιστεύω για το aftershave και την όχι τελική αποφώνηση. Demi. Yeah. Από Westman aftershave. Που να είμαι καλά. Παιδιά, μου είχε αφήσει το δέρμα πάρα πολύ ξεκούραστο. Βέβαια φοβάμαι πολύ ότι το σαπούνι και ίσως και το aftershave ο συνδυασμός να είναι βαρύς. Είχα ρωτήσει και ένα παιδί από την ομάδα Wet Shaving Lovers GR στο Facebook για το πώς είναι το aftershave και μου λέει ότι ξεκινάει λαδερά αλλά μετά στρώνει. Ελπίζω να γίνει το ίδιο και με το δικό μου δέρμα. Το άρωμα είναι τρομερό και από ό,τι βλέπω θα κρατήσει κιόλας. Δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι ευχαριστημένη καλοκαιριάτικα στο γυμναστήριο οι άνθρωποι να μυρίζουν τέτοιο άρωμα, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Λίγο αέρα έτσι για το να δοσιστούμε λίγο. Παιδιά, πάρα πολύ ωραίο, αλλά θα επιστρέψω. Βασικά όταν θα ανέβει το βίντεο θα καρφιτσώσω από κάτω ένα σχόλιο. Παρακαλώ διαβάστε το. Θα είναι η τελική μου έτσι, αποφώνηση. Το σαπούνι μ' άρεσε, κάτι με χάλασε στην αρχή. Σαν να μην έπαιρνε το νερό τόσο καλά, δεν ξέρω. Αλλά ρε παιδιά, δεν είναι και η πρώτη φορά που ξυρίζουμε με 3 ημερογένεια, αν είναι δυνατόν. Οπότε θα το δούμε με 2 ημερογένεια και ό,τι γίνει, γίνει. Κανένα κάψιμο από το άρωμα, που με κάνει πολύ χαρούμενο, γιατί το φοβόμουν. Είναι αρκετά έντονο. Τώρα μυρίζει όλο το μπάνιο. Ολισθηρότητα, προστασία, μεταξυριστική ολισθηρότητα, top, πολύ δυνατό σαπούνι, ίσως και να μπαίνει πεντάδα παιδιά. Και αναφέρομαι στο top 10 για να σας δείξω πόσο ψηλά το έχω το σαπούνι. Δεν μου αρέσει να λέω απλά πολύ καλό σαπούνι και να κρίνει εκεί το θέμα. Παίζει και να μπαίνει πεντάδα. Σίγουρα χειμωνιάτικο, σίγουρα θα το πληρώσω με το πω safe σήμερα, αλλά δεν πειράζει. Και όταν το ξαναδοκιμάσω θα την ξαναπληρώσω. Όπως έλεγα, δεν έχω την ευκαιρία να το μυρίσω, αλλά δεν θα πάνε σε καμία περίπτωση κάποιο καλοκαιρινό άρωμα. Το νιώθω ήδη, όπου θα την πληρώσω, θα ξεπλένουμε συνέχεια. Αρωματάρα, ταμπάκο, τι να σας πω, σαν να το έχουν ανάψει κιόλας στο ταμπάκο και να έχει κάτσει και σε ένα τασάκι, δηλαδή, πώς να το πω, σαν να βετιβερίζει λίγο. Κάπως έτσι, δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς, αλλά ταμπάκο, το ουντ, δεν το πολύ πιάνω, αλλά σίγουρα παίζει το ρόλο του μέσα. Ίσως και να είναι αυτό το έτσι το ότι βοηθάει το ταμπάκο να μυρίζει έτσι σαν να είναι αναμένο. Δεν είναι ταμπάκο όπως θα ανοίγαμε, ξέρω εγώ, ένα φρέσκο πακέτο ταμπάκο. Είναι λίγο πιο, θέλω να πω, καμένο, χρησιμοποιημένο. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Πάρα πολύ ωραίο άρωμα. Πάρα πολύ ωραίο άρωμα, μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά σε καμία περίπτωση για τον Αύγουστο. Κάλυψα πριν την απόδοσή του και για τελευταία φορά για αυτούς που παρακολουθούν όλα τα βίντεο, καλό είναι να τα παρακολουθείτε, όχι όλα τα βίντεο, όλο το εύρος του βίντεο για να δείτε τι λέω και δεν το λέω για τα views παιδιά, δεν με ενδιαφέρουν τα views. Εγώ ανεβάζω content απλά για να μοιράζω την εμπειρία μου, την εμπειρία μου με τα προϊόντα μαζί σας. Αυτό, τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο, απλά ναι, δείτε το σχόλιο που θα καρφιτσώσω γιατί θα έχω ξαναχρησιμοποιήσει το σαμπούνι πριν να ανέβει αυτό το βίντεο. Αυτά. Σας ευχαριστώ για την παρακολούθηση. Σε περίπτωση που θέλετε να ρωτήσετε κάτι ή θέλετε να πείτε κάτι, το comment section είναι ανοιχτό όπως πάντα και μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε όλοι καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας και θα τα πούμε ξανά σύντομα. Χαιρετώ.